Φύλαξέ το με τιμή φιλοξενεί σήμερα την κυρία Κωνσταντίνα Κορυβάντη, ποιήτρια. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που έχεις έρθει εδώ για την μυθογονία σου. Πολύ σωστά. Τα ποίηματα από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, όπου βραβεύτηκε αυτή η συλλογή, έτσι δεν είναι? Ναι. Προσφάτως, και πήρε βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, το βραβείο Αθάνα, έτσι, το 2017. 16-17, ήταν το Δεκέμβρη, okay. Ναι, πολύ πρόσφατο. Για το περιεχόμενο της ποιητικής σου συλλογής, λοιπόν. Αλλά και πιο παλιά είχες ήδη θέσει υποψηφιότητα για βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή του περιοδικού Αναγνώστη και πρωτοεμφανιζόμενο ποιητή στην Εταιρεία Συγγραφέων. Πολλά βραβεία και βραβεύτηκες επίσης και με το βραβείο Πολυδούρη το Μάιο του 2016, έτσι δεν είναι? Ναι. Όλα αφορούν το ίδιο βιβλίο. Το ίδιο βιβλίο. Λοιπόν, το οποίο είναι πολύ βραβευμένο και προφανώς έχει κάποιους κοινούς άξονες, κάποιες γυναικείες φύσεις, από ό,τι μου είπες προηγουμένως, και σε σχέση με τους μύθους. Ακριβώς. Είναι το κεντρικό θέμα. Υπάρχει ένας κεντρικός άξονας που αφορά τη γυναίκα και πώς τη συναντάμε σε διαφορετικούς ρόλους, νόρμες, εκδοχές του ίδιου του μύθου. Οπότε αυτό που έχω προσπαθήσει εγώ να κάνω σε αυτό το βιβλίο είναι αυτή τη σύλληψη που είχα να δω πολλά διαφορετικά γυναικεία πορτρέτα αλλιώς, αρχαία πορτρέτα φερμένα στο σήμερα. Είναι να δω πώς μπορούμε να κοιτάξουμε με νέα μάτια, με ένα φρέσκο βλέμμα, ιστορίες παλιές και μύθους που έχουμε συνηθίσει από πολύ μικρή ηλικία να μαθαίνουμε. Οπότε το βιβλίο αυτό είναι ένα project πολύ συγκεκριμένο, 25 ποίηματα που αφορούν τη γυναίκα ως θεά, ως θνητή, ως μητέρα, σύζυγο, ερωμένη. Να διαβάσουμε λίγο, να το καταλάβουμε και να δούμε αυτό το μήνυμα της σύλληψης που θέλεις να μας δώσεις μέσα από αυτά τα ποίηματα. Ποιο είναι, ότι ένας μύθος, δηλαδή, από ό,τι μου είπες, μπορεί να ανατραπεί και να ξαναεπεξεργαστεί? Βεβαίως, υπάρχουν. Όπως αυτή η περίπτωση εδώ τώρα που συζητάμε. Πολλαπλά πέπλα, θα έλεγα. Επεξεργάζεται διαφορετικά. Που είναι μια λειτουργία της ποίησης αυτή, αν μη τι άλλο, διαφορετικές ερμηνείες. Θέτουμε ξανά νέα όρια στο κάθε τι. Ακριβώς. Πάμε να τα διαβάσουμε λίγο. Ωραία, να ξεκινήσω με ένα τότε αγαπημένο που είναι και στο πίσω μέρος του βιβλίου. Έτσι, σαν. Ωραία. Δίνει μια πρώτη εικόνα. Αφορά τη μητρότητα αυτό το ποίημα. Λέγεται Ρέα. Για να βγεις από το κάδρο, χρειάζεται μόνο να βρεις τον τρόπο. Ίσως δαγκώνοντας με δύναμη την κορνίζα. Όλες σου οι δύσκολες αποφάσεις να αφήνουν μία πικρή γεύση στο στόμα. Μα εσύ δεν έβγαλες ακόμα δόντια, κι εγώ, περισσότερο από τη μητρότητα, φοβάμαι την πατρότητα. Σελήνη. Οι αιώνιες ερωμένες διαλέγουν εφήμερο εραστή. Πιστές στη θνητή φύση του έρωτα, στην ιδέα ενός ήλιου που βασιλεύει. Άλκιστης. Κάθε αφοσιωμένη σύντροφος ψάχνει έναν μικρό κόσμο για την αυτοθυσία της. Κάθε αργοναύτης βρίσκει μία τέτοια σύζυγο. Να συνεχίσω. Ναι. Και Αφροδίτη θέλουμε, μας άρεσε. Ναι. Λοιπόν. Νέδα. Εδώ έχουμε ένα ποτάμι, αλλά βρήκα ότι είναι το μόνο ποτάμι με φιλικό όνομα, ίσως ένα από τα λίγα, αλλά όχι το μόνο. Τα φύλλα γλιστρούν απαλά, προσπερνώντας τα βράχια. Και εκείνη σε μαθαίνει να τα μετράς ένα προς ένα, κρατώντας μία κούκλα από παπιέ μασέ για επιβράβευση. Αυτές είναι οι γαλήνιες ενασχολήσεις του έρωτα, όπως θα σου επισημανθεί αργότερα. Μαμά, τα ποτάμια από αξιοπρέπεια δεν γυρίζουν πίσω. Αφροδίτη. Τόσο κοντά ο ένας τον άλλον, που δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς φωτιά. Ανησυχείς, αλλά για να σας δουν μαζί, θα πρέπει να είστε. Πώς να βρεθείτε πιασμένοι στο χρυσό δίχτυ του ηφαίστου, όταν για σένα ετοιμάζουν περίτεχνο κλουβί. Και βεβαίως Αφροδίτη 2.
Όπως ένα καλό γνήσιο αντίγραφο οφείλει να αντικαθιστά το απολεσθέν, να αναπαριστά εμένα, όπως ήμουν για σένα, πριν από εκείνον. Όμορφη σαν Αφροδίτη. Και ένα τελευταίο. Αριάδνη. Ας πιούμε στα μακρόσυρτα απογεύματα του Ντεκήρικο. Στους βόλους των παιδιών που μπλέκονται στα πόδια μας, καθώς ξεμακραίνουν λευκά και μαύρα πανιά, νοθεύοντας το απέραντο γαλάζιο. Στην ουρά της γάτας και στο κουβάρι που διασκεδάζει την πλήξη της. Στο ιδύλιο που δεν εκτυλίσσεται στην πόρτα μου. Σε κάθε περίπτωση, ας πιούμε στη σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Είναι πολύ ωραία τα νοήματα, δεμένα και με τη δική σας, με την προσωπική θεώρηση, νομίζω, των πραγμάτων, αλλά και τα θέματα της αρχαιότητας, της μυθολογίας, έτσι, τα οποία εμφανίζεις μπροστά, και τα θέματα του δεσμού ανάμεσα στις γυναίκες. Είναι πάντα είναι κάτι πολλά, είναι ένα, επίκαιρο. Ναι, συνοθήλευμα πραγμάτων, νομίζω, ναι. Πρωταρχικό, οπότε. Ναι, ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα. Για ένα πρώτο βιβλίο, νομίζω, ναι, ότι... Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερα, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον. Έτσι. Ευχαριστώ. Κάποια άλλα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι και τα οποία πιθανόν να δένουν με την ποίηση. Νομίζω οποιοδήποτε βίωμα δένει με την ποίηση. Τώρα, στην συγκεκριμένη περίοδο, πλέον ζω στην Αγγλία, εργάζομαι εκεί. Θα ξεκινήσω ένα διδακτορικό που είναι πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μου, που είναι η ανάλυση πολιτικού ρίσκου. Αλλά όλη αυτή η τριβή της καθημερινότητας, έτσι, η μετανάστευση που πλέον είναι μία λέξη στο καθημερινό λεξιλόγιο των Ελλήνων, κυρίως της γενιάς μου, τροφοδοτεί πάντα τη γραφή σου, και το επόμενο βιβλίο που ετοιμάζω, η επόμενη δουλειά, που θα είναι πάλι ένα ποιητικό project, θα υπάρχει δηλαδή μία κεντρική σύλληψη, αφορά τη μετάβαση, το κάνει βέβαια μέσα από μία μεταφορά από την Ελλάδα στο εξωτερικό, και είναι ποίηματα που αφορούν αυτή τη ρευστότητα των καιρών, την αβεβαιότητα, το ρίσκο, την προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά. Να πούμε, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη ζωή σου εκεί. Μακάρι να μπορούσε να μένει στην Ελλάδα, αλλά φυσικά κάτι σε τράβηξε στο εξωτερικό για να είσαι εκεί. Αυτό το λέμε όλοι. Το θέμα είναι ότι πάντα κάτι μας τραβάει και πίσω, mm-hmm, στη χώρα μας. Και... Ναι. Ίσως γι' αυτό το λόγο και γράφεις πράγματα που αφορούν την Ελλάδα, τους μύθους, τις γυναίκες, ίσως αυτή η νοσταλγία. Ναι, μα είναι και η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, βρήκα τον εαυτό μου να εντυπωσιάζεται από λέξεις που είχα ξεχάσει, ελληνικές, και σκεφτείτε ότι λείπω μόνο 1,5 χρόνο. Δηλαδή, πάντα η γλώσσα και η ποίηση είναι συνδεδεμένες. Για όλους εμάς που γράφουμε, νομίζω, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ των Ελλήνων εκεί, έτσι είναι? Υπάρχει, κάπως, υπάρχει έτσι, πολύ ζωντανή κοινότητα και στους συγγραφείς, που αν θέλετε ίσως είμαστε λιγότεροι, mm-hmm, αλλά βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Αυτά όλα τα βιώματα και η καθημερινότητα, νομίζω, θα είναι ενδεικτική ίσως στο επόμενο γραπτό σου, έτσι, ναι, αισθάνομαι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Να είσαι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο και ακόμα περισσότερες επιτυχίες και στα επόμενα, αλλά ακόμα κι άλλα και στο ίδιο. Μπορεί να υπάρξουν και επιπλέον βραβεία, δεν ξέρω πια τι άλλο να πω. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ κοντά μας. Είναι τιμή μας που έρχεται ποιήτρια η οποία είναι βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών κοντά μας. Είναι η Κωνσταντίνα Κορυβάντη, λοιπόν, από τις εκδόσεις Μαντραγόρας για τη μυθογονία. Σε ευχαριστούμε πολύ και ό,τι καλύτερο. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Στο πολύ σημαντικό έργο σας, μια εκπομπή για τον πολιτισμό. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνει και στο Λονδίνο, στο Hellenic TV Λονδίνου, πλέον θα σε δούνε και από εκεί. Πολύ ωραία, και θα φροντίσω να το επικοινωνήσω, γιατί αξίζει να μαθαίνουν τη δουλειά σας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλά.